Μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με την άλωση. 1453, όλοι θυμόμαστε την αποβράδα αυτή η ημερομηνία της παλαιάς άλωσης. Όμως δεν θα μείνουμε στα ιστορικά στοιχεία μόνο της άλωσης, αλλά θα είναι για μας μια αφορμή έτσι, αναζήτησης και ενδοσκόπησης της σημερινής πραγματικότητας, ώστε να αναφθούμε με αφορμή την παλαιά άλωση στην σημερινή άλωση της πατρίδας μας. Κοντά μας, μεγάλη τιμή και ευλογία, ο πατήρ Σάββας, ο Αγιορείτης, ο οποίος είναι πνευματικός στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, θεολόγος και μαχητής, θα λέγαμε, σήμερα στον αγώνα της Ορθοδοξίας, σε μια εποχή ομολογιακή. Ευλογείτε, πατέρ Σάββα. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βάλαμε στο τραπέζι θέματα, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, εδώ σας περιμένουμε πώς και πώς, για να μας ξεδιπλώσετε ακριβώς τους λόγους, τους πνευματικούς και λόγους που θα μας δώσουν κουράγιο και ελπίδα, αλλά και αγωνιστικότητα, και τις νοθεσίες σας σε μια εποχή που η Ελλάδα και η πατρίδα μας δηλαδή πλήττεται. Ακούμε τη λέξη πατρίδα, πάτερ μου, και μερικοί βγάζουν σπυράκια, άλλοι κλαίνε. Τι είναι η πατρίδα τελικά, πριν μιλήσουμε για την παλαιά και νέα άλωση? Τι είναι η πατρίδα? Να πάρουμε βοηθό ένα σπουδαίο λόγιο, τον πατέρα Κωνσταντίνο Οικονόμο, εξ Οικονόμων, ο οποίος έχει μια ομιλία περί αγάπης της πατρίδος και λέγει «Τι είναι η πατρίς, αδελφοί, και πώς να την ορίσουμε κατά αξίαν? Πατρίς είναι το αντίτυπο του γιου είναι ο παραδείσου, εις τον οποίον έβαλε ο Θεός τον άνθρωπον καταρχάς να τον εργάζεται και να τον φυλάτει. Και έθετο ο Θεός τον άνθρωπον εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάτην. Πατρίς είναι το εξαίρετον στάδιον εις το οποίο ετάχθη ο άνθρωπος παρά το δημιουργού να αγωνιστεί τους αγώνες της αρετής». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, για να αγωνιστεί ο χριστιανός τον αγώνα του για την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση, όπως μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες, χρειάζεται ένα χώρο. Και αυτός ο χώρος είναι η πατρίδα. Και ο Θεός τον έταξε τον άνθρωπο να ζει σε αυτόν τον χώρο. Και όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός θέλει να υπάρχουν πατρίδες. Και όπως λέει, έθετο όρια εθνών, κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Άρα είναι θέλημα Θεού να υπάρχουν οι πατρίδες και όχι να υπάρχει, όπως κυριαρχεί σήμερα η ιδέα, μία ρευστή κατάσταση, να μην υπάρχουν σύνορα και να υπάρχει αυτό που λέμε ένας διεθνισμός και ένα ανακάτεμα. Πράγμα που επιδιώκει η παγκοσμιοποίηση. Λέει επίσης πιο κάτω ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος ότι στην πατρίδα, λέει, ο άνθρωπος συλλαμβάνει τις πρώτες και υψηλές περί Θεού και θρησκείας ενίας. Εκεί αναγεννιέται με τα υπερφιέστατα της πίστεως μυστήρια και γίνεται μέλος της Χριστού Εκκλησίας. Εννοεί το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Αυτό γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Αλλά δεν είναι μόνο ο χώρος και ο τόπος σε η πατρίδα, είναι και οι άνθρωποι μέσα στους οποίους γεννιόμαστε. Είναι όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και θα έλεγαμε και το έμψυχο και το άψυχο. Είναι όλη η παράδοση που κουβαλάει αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός που γεννιόμαστε. Λέει λοιπόν ο πατήρ Κωνσταντίνος, εν ενή λόγω, μέσα στην πατρίδα ο άνθρωπος διαπλάσσεται, μορφώνεται, φυσικός και ηθικός, και διδάσκεται να δουλεύει και να λατρεύει δοξάζοντας τον Θεό πρωτίστως και μάλιστα στην γη στην οποία γεννήθηκε. Και ενώ, λέει, υπάρχει αυτό το μεγάλο δώρο του ουρανού στον άνθρωπο, η πατρίδα, υπάρχουν και τα χρέη απέναντι στην πατρίδα. Και λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι είναι τρία τα χρέη που έχει ο άνθρωπος. Πρέπει ο χριστιανός πρώτον να αγαπά, δεύτερον να τιμά και τρίτον να ευεργετεί την πατρίδα στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, ανδρώθηκε και αγωνίστηκε και αγωνίζεται για να πάει στην αληθινή και την ουράνια πατρίδα, την αιώνια κατοικία του Θεού, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, οπότε
λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι είναι, πρώτον είναι εντολή του Θεού να αγαπάμε την πατρίδα μας. Αφού ο Θεός θέλει να υπάρχουν πατρίδες και έθεσε και όρια εθνών και φύλακες, για κάθε έθνος έχει και έναν άγγελο φύλακα. Εμείς βεβαίως ως Ορθόδοξοι είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι, έχουμε έναν άγγελο καθένας όταν είμαστε βαφτισμένοι. Και αν είναι κανείς και μοναχός ή είναι ιερέας, έχει δύο αγγέλους. Λοιπόν, λέει ο Χριστός μας, ο Θείος Νόμος, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ποιος είναι ο πλησίον μας, λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Βεβαίως είναι κάθε άνθρωπος, αλλά πλησιέστερος από όλους είναι ο ομόπιστος, ο συγγενής, ο συμπολίτης σου. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, οι οικοί της πίστεως, οι δικοί μας άνθρωποι, οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και σήμερα, ας πούμε, στενοχωριόμαστε πολύ που το κράτος μας φαίνεται να δίνει μια πιο μεγάλη βαρύτητα στους όχι οικείους της πίστεως, στους Ορθοδόξους δηλαδή, τους Έλληνες ταυτόχρονες, αλλά σε αυτούς που έρχονται απ' έξω. Και βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες διακρίσεις. Πας, ας πούμε, στο νοσοκομείο και έχουμε μια άνηση μεταχείριση. Ειμένανε μετανάστες και λοιπά. Ρατσισμό κατά του... Κατά τον ίδιο των Ελλήνων. Επιτίθεται δηλαδή το κράτος στους πολίτες του. Ενώ λέει ο νόμος του Θεού ότι οφείλουμε να αγαπάμε πρώτα τους οικείους της πίστεως. Και λέει ο Απόστολος, ήτις εάν κάποιος των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, αυτός που δεν λαμβάνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, την πίστην ήρνηται και έστει να πει στο χείρον. Φτάνει να πει το στόμα του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι άρνηση της πίστεως να μην προνοείς για τους δικούς σου ανθρώπους και μάλιστα τους οικείους πίστεως, δηλαδή τους Ορθοδόξους. Πρώτα θα κοιτάξεις αυτούς και μετά τους υπόλοιπους που δεν είναι της ίδιας πίστεως. Δεν λέμε να τους αφήσουμε να πεθάνουν ή να τους ο Θεός φυλάξει, να τους κακοποιήσουμε, αλλά πρώτα θα δώσεις το βάρος στους οικείους της πίστεως. Υπάρχει, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, μια διαβάθμιση στην αγάπη. Πρώτα αγαπάμε τον Θεό, υπάρχει μια πυραμίδα. Αγαπάμε την Αγία Τριάδα, έτσι, τον Τριαδικό μας Θεό, τους Αγίους όλους, την Παναγία μας, πάνω από όλους τους Αγίους, τους Αγίους Αγγέλους, όλους τους δικαίους. Μετά αγαπάμε τους ανθρώπους που είναι δικοί μας στη γη, τους συγγενείς μας και κυρίως τους συγγενείς κατά πνεύμα. Και τους συγγενείς βέβαια κατά σάρκα. Αλλά πολλές φορές οι συγγενείς κατά σάρκα δεν είναι και συγγενείς κατά πνεύμα, γιατί δεν είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Έχουν μια χαλαρή, τυπική σχέση, είναι και αρνητές καμιά φορά. Πρώτα λοιπόν αγαπάμε, όπως είπαμε, το Θεό, τους Αγίους, τους οικείους της πίστεως. Και μετά όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι εκεί της πίστεως, όλους τους ανθρώπους της γης. Και μετά το περίσσευμα της αγάπης, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πάει και στα ζώα. Πάει και στα φυτά και στον τόπο, ας πούμε. Σήμερα υπάρχει μια διαστροφή σε αυτή την αγάπη και πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τα ζώα τους, τα κατοικίδια τους, πολύ περισσότερο από ότι αγαπάνε τους ανθρώπους. Και δεν μιλάμε βέβαια για αυτή τη διάκριση εκεί της πίστεως και μη εκεί της πίστεως. Επομένως είναι προσταγή του Θεού, αφού ο Θεός μας λέει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να νοιαζόμαστε για όλους αυτούς που συγκροτούν το έθνος μας, τους οικείους της πίστεως και τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους. Η Ορθοδοξία, πατέρ μου, σίγουρα δεν έχει να κάνει ούτε με τον εθνομηδενισμό που σήμερα επιβάλλει ή προσπαθεί να επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν έχει να κάνει και με τον εθνοφιλετισμό. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την έννοια της πατρίδας. Βεβαίως. Γιατί όταν μηδενιστούν τα έθνη, τότε καταλύεται ο νόμος του Θεού, ο οποίος λέει ο Θεός έθεσε όρια εθνών. Δηλαδή έχει καθορίσει τα σύνορα για κάθε έθνος. Από το Θεό είναι ορισμένα τα σύνορα, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που καθορίζεται από τους ανθρώπους. Πρώτον αυτό, επομένως ερχόμαστε σε ευθύ αντίθεση με το Θεό όταν πούμε ότι πρέπει να μηδενιστούν τα έθνη ή να γίνει μια πολτοποίηση, ένα ανακάτεμα που επιδιώκει, ας πούμε, ο σύγχρονος σιωνισμός και η νέα τάξη πραγμάτων, έτσι ώστε νομίζουν ότι θα πετύχουν καλύτερα το σχέδιό τους, που είναι το παγκόσμιο κράτος, όταν όλοι οι λαοί πολτοποιηθούν σε ένα μίξερ, ας πούμε, παγκόσμιο. Εδώ δικαιολογείται και γιατί, απαντάμε στο ερώτημα, γιατί πολεμείται σήμερα η ταυτότητα. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τα στοιχεία που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, την ταυτότητά του. Βέβαια, κατ' εξοχήν σήμερα πολεμιέται
η πατρίδα, η έννοια της πατρίδας, και επειδή εμείς είμαστε Ρωμνοί, κατεξοχήν πολεμείται και η έννοια της Ρωμιοσύνης. Και το σωματείο σας που λέγεται Ενωμένη Ρωμιοσύνη, έτσι παραπέμπει σε αυτό. Γιατί αυτό που είναι κάρφος, θα λέγαμε, στους οφθαλμούς των εχθρών της πίστεως, που είναι οι σιωνιστές, δεν έχουμε κάτι εναντίον αυτών των ανθρώπων, έτσι, τους αγαπούμε και αυτούς, όπως και όλους τους Εβραίους. Δεν είμαστε αντισημίτες, γιατί είναι εύκολο αμέσως, αν κάποιος μιλάει για σιωνισμό, να του πούνε, να το συκοφαντήσουν ότι είναι αντισημίτες. Τους αγαπούμε όλους, και τους Εβραίους και τους σιωνιστές. Αλλά δεν συμφωνούμε με το σχέδιό τους, που το έχουν αποκαλύψει, ότι είναι μια προσπάθεια για ένα παγκόσμιο κράτος, με πρωτεύουσα τη Σιών, εξού και σιωνισμός, και μια παγκόσμια κυριαρχία με έναν δικό τους ηγέτη που θα ηγεμονεύσει παγκοσμίως. Λοιπόν, σε αυτό διαφωνούμε, γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον νόμο του Θεού, που όρισε να υπάρχουν όρια, σύνορα, στα έθνη. Έτσι, τους αγαπούμε και αυτούς, αλλά επειδή ακριβώς αυτοί έχουν αυτό το στόχο, γι' αυτό μας πολεμούν, και πολεμούν κατεξοχήν την Ρωμιοσύνη. Γιατί η Ρωμιοσύνη, να πούμε και αυτό, τι είναι η Ρωμιοσύνη, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αφενός μεν η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως ορθοδοξοποιήθηκε. Είναι η ορθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία με τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι άρχισε αυτή η ορθοδοξοποίηση και σιγά σιγά ολοκληρώθηκε. Έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους η Ορθοδοξία με τον Μέγα Θεοδόσιο, και έχουμε μια αυτοκρατορία, μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως, που κράτησε 1100 χρόνια. Την λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ναι, που βεβαίως αυτό είναι Ρωμιοσύνη, Ρωμανία, ναι, είναι η Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, η οποία ακριβώς είναι για τους σιωνιστές, οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό, ό,τι χειρότερο. Και σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν αυτή η Ρωμανία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να αναβιώσει. Γι' αυτό και έκαναν το παν όταν ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, το 1821, αφενός με να σβήσουν την Επανάσταση, ή επειδή δεν το κατάφεραν να τη σβήσουν, να την ελέγξουν. Και χρησιμοποίησαν δυστυχώς τα δικά μας πάθη, βρήκαν ανθρώπους εμπαθείς, προδότες, και τελικά μέχρι σήμερα ζούμε μια άλωση, η οποία είναι η συνέχεια της άλωσης των Τούρκων, 1453 μέχρι 1821, και είναι η άλωση των Φράγκων, είναι η άλωση στη Δύση. Εδώ είναι και ο πυρήνας της σημερινής κουβέντας. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για την παλαιά και νέα άλωση της πατρίδας. Ήδη περιγράψαμε την αξία και την ευλογία που έχει η έννοια της πατρίδας. Και τώρα θα είχε, νομίζω, ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον, πατέρα Σάβα, να ακτινογραφήσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά της τότε άλωσης, που υπήρχε και η έννοια της οικουμενικότητας, γιατί το Βυζάντιο είχε την οικουμενικότητα, η οποία έκανε ένα κύκλο παρακμιακό και έφτασε στην άλωση. Να ακτινογραφήσουμε λίγο τα στοιχεία της τότε εποχής που προέκυψε η άλωση και να τα κάνουμε μία αναγωγή, μία αντιστοιχία με τα σημερινά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης και του οικουμενισμού, ο οποίος επιχειρεί τη νέα άλωση. Μάλιστα. Πριν πούμε γι' αυτό, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια, σκέφτομαι να πω και κάποια ακόμα χωρία μέσα από τους Άγιους Πατέρες, για να τεκμηριώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε αγάπη στην πατρίδα, αν μου επιτρέπετε. Σημαντικό, γιατί πολεμιέται πάρα πολύ σήμερα. Και ένας που αγαπάει την πατρίδα του συκοφαντείται αμέσως ως εθνικιστής, ως ρατσιστής, ως ακροδεξιός, ως φοντεμανταλιστής, ως παραδοσιαρχικός και ως οπισθοδρομικός. Έτσι, γιατί αντιτίθεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν αυτοχειροτονηθεί και αυτοονομάζονται προοδευτικοί. Λοιπόν, αντίθεται στο ρεύμα της εποχής. Ναι. Εδώ αξίζει να πούμε ότι ότι είναι ζωντανός οργανισμός και αντιστέκεται και δεν είναι σκουπίδι ή ψοφίμι που ακολουθεί το ρεύμα του ποταμού. Να το πούμε και αυτό. Έχει σημασία, αγαπητοί μας φίλοι, πόσοι είμαστε αυτοί που αντιστεκόμαστε στα ρεύματα αυτά, αλλά έχει σημασία να είμαστε ζωντανοί. Γιατί τα ψάρια που είναι ζωντανά
αντιστέκονται στη ροή. Και μάλιστα κάποια, όπως οι Πέστροφες και ο Σολωμός, κινείται αντίθετα στο, ακόμη και στην, στις, όπως είναι στην Έδεσσα. Στη ροή του, του ποταμού. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Επομένως, ό,τι είναι ζωντανό, όσο και αν είναι μειοψηφία, είναι η πραγματική αντίσταση και ότι είσαι πραγματικά ζωντανός. Ιδιαίτερα όταν αυτό έχει και την βάση, την πραγματικότητα. Έτσι, έτσι. Δεν κάνουμε μια αντίσταση. Μα για να είναι κάτι ζωντανό, πρέπει να έχει τη ζωή με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός. Και επειδή η Ρωμιοσύνη έχει τη ζωή με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός ως το βασικό συστατικό, γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ένα πολυεθνικό, θα λέγαμε, κράτος. Είχε πολλά έθνη. Ο συνεκτικός κρίκος της Ρωμιοσύνης που είπαμε ότι είναι η ορθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που εγκολπώνεται την Ορθοδοξία, έχει ως συνεκτικό στοιχείο, βασικό στοιχείο, την Ορθοδοξία. Δεν έχει άλλο. Γιατί είναι πολλά έθνη. Αλλά όλοι είναι ενωμένοι σε μια αυτοκρατορία επειδή πιστεύουν στον κοινό έναν Θεό, στον Τριαδικό Θεό, στον Αληθινό Θεό, ο οποίος είναι η ζωή. Και αυτή η ζωή πάντα πολεμιέται από τον αιωσφόρο έτσι και τα όργανά του, γιατί υπάρχει αυτό το μίσος εξ αρχής. Έτσι. Και είναι σημαντικό, Πάτερ, με αυτό που είπατε, γιατί η οικουμενικότητα τότε της Ρωμιοσύνης στη Ρωμανία μπόρεσε να χωρέσει διαφορετικές εθνότητες και δεν ισοπαίδωσε την ταυτότητά τους, τη σεβάστηκε. Βεβαίως. Βεβαίως. Την ιδιαιτερότητα. Σήμερα η παγκοσμιοποίηση και ο οικουμενισμός είναι ισοπαιδωτικός. Ακριβώς. Προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι ένα χυλό από ανθρώπους χωρίς ταυτότητα παρά με έναν αριθμό, ένα νούμερο θα έχουν. Και να καταληθούν και οι τοπικές παραδόσεις και ουσιαστικά να υποταχθούμε όλοι στον, στο μοντέλο ζωής, το δυτικό έτσι τρόπο ζωής, ας πούμε, το οποίο ουσιαστικά είναι ο αμερικάνικος τρόπος ζωής. Καταναλωτής και τηλεθεατής. Ναι. Ένας άνθρωπος κολλημένος στη γη, στη σάρκα, στα πάθη και στις απολαύσεις αυτές, τις γήινες και σαρκικές. Και βλέπουμε και ο δικαιωματισμός σήμερα που προβάλλεται των ανθρώπων με τα δικαιώματα όλα αυτά. Στην ουσία είναι μια επιβράβευση και νομιμοποίηση και κανονικοποίηση των παθών. Βέβαια. Το πραγματικό κομμάτι που... Βέβαια, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός γίνεται, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Και όταν φτάσει να γίνει αληθινά πνευματικός, δηλαδή άγιο πνευματικός, αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος, όχι ο κουλτουριάρης όπως έχει περάσει σήμερα, που πάει στα θέατρα και στα κονσέρτα, ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ζωντανό μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι το ζητούμενο σήμερα. Και αυτός ο άνθρωπος πολεμιέται. Και επειδή η Ρωμιοσύνη, η ορθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανέδειξε και δημιούργησε και συντήρησε και αυτές τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, θεραπευμένοι πνευματικά, αγιοπνευματικοί άνθρωποι, γι' αυτό πολεμιέται και σήμερα. Και πάντοτε πολεμιέται, γιατί η Ελλάδα μας είναι ορθόδοξη χώρα και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον στα μοναστήρια μας, διασώζεται αυτό το πνεύμα το αληθινά ορθόδοξο που θεραπεύει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη προσωπικότητα. Επομένως, χρειάζεται και η αγάπη στην πατρίδα για να μπορέσουμε να έχουμε τον χώρο αυτό, το ζωτικό και το περιβάλλον αυτό, στο οποίο να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το νοσοκομείο των ψυχών, θα το λέγαμε έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία, το μοναδικό νοσοκομείο των ψυχών που θεραπεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αλλά λέγαμε να κατοχυρώσουμε το γιατί πρέπει να αγαπάμε την πατρίδα μας μέσα από την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες. Μία αναφορά έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στον 136ο Ψαλμό. Εκεί λοιπόν λέει, το διαβάζω σε μετάφραση, «Στις όχθες του ποταμού της Βαβυλώνας καθίσαμε και κλάψαμε, ενθυμούμενοι την Ιερουσαλήμ». Οι Εβραίοι είχαν πάει για 70 χρόνια αιχμάλωτοι, τους είχαν σύρει αιχμαλώτους στη Βαβυλώνη, στη Βαβυλώνα, και εκεί έκλαιγαν και ενθυμούμενοι την πατρίδα τους. Πώς θα ψάλουμε την Ιερά Οδή του Κυρίου σε ξένη χώρα τους. Λέγανε εκεί οι Βαβυλώνοι, ψάλτε μας, πέστε μας από αυτά τα τραγούδια που λέγατε, τους ύμνους που λέγατε στην πατρίδα σας. Λέει, δεν μπορούμε σε ξένη χώρα να πούμε τα ιερά μας, τις ιερές μας οδές. Και μετά, εάν σε λησμονήσω, ο Ιερουσαλήμ, να γίνει παράλυτο το χέρι μου. Η γλώσσα μου να κολλήσει στο λάριγκά μου, εάν δεν σε θυμηθώ.
εάν δεν θεωρήσω την Ιερουσαλήμ ως την πρώτη και μεγαλύτερη χαρά μου. Έτσι, από αυτό δείχνει το Πνεύμα του Άγιου που έχει γράψει αυτό το ψαλμό, την αγάπη που είχαν οι Εβραίοι στην πατρίδα τους, το οποίο βέβαια διδάσκει και εμάς το αντίστοιχο, έτσι, να αγαπάμε την πατρίδα μας, που σημαίνει βεβαίως όχι να μισούμε τους άλλους, αλλά να φυλάμε όμως και την πατρίδα μας και να κρατάμε τα όρια μας. Και ο ίδιος ο Χριστός μας πάλι λέει, όταν ήρθε στην πατρίδα του, τους δίδασκε στη συναγωγή τους. Και ο Κύριος δηλαδή ενδιαφέρεται για την πατρίδα του. Πηγαίνει και τους διδάσκει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτη. Και ήταν και τόσο άγριοι εκεί οι άνθρωποι που τον πήραν να τον γκρεμίσουν. Παρ' όλα αυτά πήγε και τους κήρυξε. Και όταν είδε την Ιερουσαλήμ πάλι, ο Χριστός μας έκλαψε, προβλέποντας την καταστροφή της. Και είπε αυτά τα περίφημα λόγια, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αλλά δεν το θελήσατε. Έτσι, δηλαδή, δείχνει και εδώ ότι ο Χριστός μας και ως άνθρωπος αγαπούσε την επίγεια πατρίδα του, την Εσιών. Και επίσης, ο Απόστολος Παύλος, και ο ίδιος πάλι αγαπά την πατρίδα του και τονίζει την εθνικότητά του. Λέει, εγώ είμαι Ιουδαίος από την Ταρσό της Κιλικίας, πολίτης, όχι ασίμου πόλεως. Και σε άλλη περίπτωση πάλι λέει, εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννήθηκα στην Ταρσό της Κιλικίας, αλλά ανατράφηκα στην πόλη αυτή. Ως μαθητής του Γαμαλιήλ έμαθα με ακρίβεια τον πατρικό νόμο. Και το πολύ πολύ συγκλονιστικό. Θα ευχόμουν μάλιστα να είμαι εγώ ίδιος ανάθεμα, μακριά από τον Χριστό, χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου. Δηλαδή λέει ο Απόστολος, καλύτερα να πάω εγώ στην κόλαση, αυτό σημαίνει ανάθεμα, για να σωθούν συμπατριώτες μου. Πόση αγάπη είχε δηλαδή στους οικείους κατά σάρκα, θα λέγαμε, στους συγγενείς του κατά σάρκα. Και αυτό πάλι διδάσκει ότι οφείλουμε αυτή την αγάπη στον Θεό και αυτό είναι διδαγμένο από το Πνεύμα του Άγιο και από τους Αγίους. Να πούμε και δύο λόγια από τους Αγίους. Ας πούμε ο Μέγας Βασίλειος επαινεί με επιστολή του τον Σοφρόνιο το Μάγιστρο, γιατί είναι τόσο φιλότιμος ώστε την πατρίδα στην οποία μεγάλωσε και ανετράφει την τιμά εξίσου με τους γονείς του και χαίρεται διότι στις ημέρες που είναι αυτός άρχον η πατρίδα μας πλούτησε διότι άνδρας άξιος έχει αναλάβει τη φροντίδα της. Και πάλι λέει σε μια άλλη ανεπίγραφη επιστολή του ο Μέγας Βασίλειος, αυτόν που σου παραδίδει αυτή την επιστολή να τον δεχθείς με κοσμιότητα και επειδή είναι συμπατριώτη σου και επειδή έχει ανάγκη βοηθείας. Και αυτό το ωραίο που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, την πατρίδα τίμησον, γράφει στον Σοφρόνιο τον ίδιο που είπαμε προηγουμένως και ο Μέγας Βασίλειος, τη αρετή βοήθησον. Οφείλεις να τιμάς την πατρίδα σου και να την βοηθάς με την αρετή. Γιατί κατεξοχήν, ας πούμε, η πατρίδα βοηθιέται όταν ο άνθρωπος ζήσει εν Χριστώ, ζήσει αγιοπνευματικά, γίνει ανάρετος άνθρωπος. Θα δούμε και στη συνέχεια όλες οι άλωσεις και η άλωση του 1453 και η προηγούμενη άλωση, γιατί είχαμε και άλλη μια άλωση πριν, στο 1204, η οποία ήταν καθοριστική για το μέλλον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους, τους υποτιθέμενους αδελφούς μας, οι οποίοι ρήμαξαν στην κυριολεξία τα πάντα στην Κωνσταντινούπολη και ήταν η αρχή του τέλους. Και εκεί... Η αρχή του τέλους. Και εκεί... Προετοίμασε ακριβώς την τελική άλωση. Την τελική άλωση. Αυτοκρατορίας. Ναι, και εκεί θα δούμε ότι η αιτία πάλι ήταν ένας αυτοκράτορας, ένας άγγελος, ο οποίος ήθελε να κρατήσει το θρόνο του και υπέγραψε μνημόνιο, όπως και σήμερα έχουμε τα μνημόνια που μας έχουν υποδουλώσει στη Δύση, έτσι, για να δεχτεί βοήθεια ώστε να κρατήσει το δρόμο στο θρόνο του από τη Δύση. Και άνοιξε το δρόμο για την πρώτη άλωση, το 1204. Ένας αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν εμπαθής. Ναι. Αν ας πούμε οι ηγέτες μας δεν είχαν φιλαρχία, που είναι κορυφαίο πάθος, να κρατήσουν δηλαδή τη θέση τους, δεν θα πρότειναν την πατρίδα. Γιατί δυστυχώς η πατρίδα προτίθεται από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι φιλάργυροι, φιλοχρήματοι, είτε είναι φιλαρχοί, έτσι, φιλόδοξοι και ενόδοξοι, είτε είναι φιλίδονοι, είτε είναι και τα τρία μαζί. Τα τρία βασικά πάθη. Ναι. Και επίσης και ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι όταν ανακλήθηκε από την εξορία, χάρηκε γιατί ξαναβρήκε την πατρίδα, ομού και την εκκλησία. Είναι οι δύο μεγάλες αγάπες που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Πρώτα βέβαια την εκκλησία, τον Χριστό μας, αλλά και την πατρίδα,
η οποία περιλαμβάνει και την Εκκλησία, και η Εκκλησία βέβαια προστατεύει ουσιαστικά την πατρίδα, δεν προστατεύει η πατρίδα την Εκκλησία, αλλά και εμείς ως άνθρωποι έχουμε ανάγκη και από την πατρίδα, έτσι ως το ζωτικό χώρο που είπαμε, μέσα στον οποίο βαπτιζόμαστε, μυρωνόμαστε, αγωνιζόμαστε τον αγώνα της αρετής, καθαριζόμαστε, φωτιζόμαστε, θεωνόμαστε, σωζόμαστε. Και βεβαίως και πολλοί άλλοι, να μην κουράζουμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Να μας τα πείτε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, να θυμάστε το ότι υπερμάχω, έτσι, το κλασικό αυτό ύμνο που έχουμε της Ορθοδοξίας, είναι ένα τροπάριο που συντάχθηκε με αφορμή ένα πατριωτικό γεγονός. Την εσωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους εισβολής τον 7ο αιώνα. Με αφορμή τη σωτηρία από την Παναγία της πόλης Κωνσταντινούπολης γράφτηκε το τυπερμάχο. Επομένως υπάρχει ο υγιής πατριωτισμός και όχι ο εθνικισμός βεβαίως και η μυσαλλοδοξία και ο εθνοφιλετισμός, όπως είπατε, που είναι και αυτό μια εκτροπή. Ο εθνοφιλετισμός, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι να δρούμε με γνώμονα τα συμφέροντα του έθνους και να βάζουμε πάνω απ' όλα το έθνος. Όχι, πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γι' αυτό και λέω μερικές φορές, μιλάμε για ελληνοορθοδοξία. Πιο σωστά είναι να μιλάμε για ορθοδοξο ελληνισμό. Πρώτα είναι η ορθοδοξία και μετά είναι ο ελληνισμός. Αν χαθεί η ορθοδοξία, όπως θα το δούμε και στη συνέχεια ή και σε μια άλλη εκπομπή, χάνεται και ο ελληνισμός. Και σε πρώτη φάση βέβαια πετσοκόβεται. Να σας πω τη λίγη εγγραφή γι' αυτό που είναι και πολύ σημαντικό. Μας λέγει λοιπόν ότι δικαιοσύνη υψί έθνος, είναι από τις παροιμίες του Σολομώντος. Η δικαιοσύνη είναι η σύνολη αρετή. Στην Αγία Γραφή δικαιοσύνη είναι όλες οι αρετές. Αγάπη, ταπείνωση, πραότητα, ανεξικακία κλπ. Αυτή λέει η σύνολη αρετή υψώνει το έθνος. Το καταξιώνει, δηλαδή το μεγαλύνει, το δοξάζει. Και θα λέγαμε εγκοσμίως, αλλά κυρίως στα ουράνια. Έτσι, αποκτά δόξα αιώνια και στη γη και στον ουρανό το έθνος. Ελασσονούσι δε φυλάς αμαρτία. Αυτό είναι κομβικό χωρίο, θα έλεγα. Οι αμαρτίες δηλαδή, λέει, ελαττώνουν τις φυλές. Αποδεκατίζουν τις φυλές και τα έθνη. Και αυτό το βλέπουμε συνεχώς στην ιστορία μας. Όταν οι Εβραίοι έπεφταν σε αμαρτία και κατεξοχήν αμαρτία, η χειρότερη αμαρτία είναι η άρνηση του Θεού. Είναι η απιστία, είναι η ειδωλολατρία. Παραχωρούσε ο Θεός και εσκλαβωνόντουσαν, έχανε την ελευθερία τους. Και βεβαίως είχαν και εθνικές συμφορές, είχαν και θύματα στους πολέμους, αιματοχυσίες και καταστροφές εθνικές, αλλά και απώλεια της εθνικής τους ελευθερίας. Και μέσα στη σκλαβιά ταπεινωνόντουσαν ως έθνος και μετανοούσαν. Και όταν μετανοούσαν, πάλι ο Θεός ανεδείκνυε κάποιους ηγέτες, όπως ήταν οι Κρητές, ο Γεδεών, ο Σαμψών, η Δεβόρα κλπ, οι οποίοι έμπαιναν μπροστά με λίγους αλλά γενναίους και δυνατούς και ελευθέρωναν το έθνος. Πολύ διδακτική Παλαιά Διαθήκη, Πάτερ, που μου είναι αυτά, λέτε, πραγματικά. Όμως προβληματίζομαι καμιά φορά και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε και περιστατικά που αφανίστηκαν κάποιες χώρες. Επέτρεψε ο Θεός και αυτό ως απόρρια της αμαρτίας. Δηλαδή δεν πρέπει να το έχουμε ως δεδομένο. Να θυμηθούμε τους Βαβυλωνίους που είπατε, τους Ασσυρίους, την Νινεβή, η οποία τελικά κάθηκε για αυτή. Δεν υπάρχουν σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός πάντοτε έχει τον Άγγελο και την προστάτη για κάθε χώρα, στηρίζει τα και βάζει όρια, αλλά από ένα σημείο και μετά φτάνουμε και στον αφανισμό. Βέβαια. Το βλέπουμε ανάγλυφο στην ιστορία μας. Η Ελλάδα δεν είναι αυτό που ήταν, που είναι σήμερα. Είναι η διάδοχη κατάσταση, θα λέγαμε, της Ρωμανίας η Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της Ρωμανίας. Η Ρωμανία ήταν μια αυτοκρατορία που αγκάλιαζε όλη τη Μεσόγειο, όλη την Ευρώπη σχεδόν. Και τα παράλια της Αφρικής κλπ. Τη Μικρά Ασία. Τώρα όλα αυτά έχουν χαθεί. Έχουμε επιστολές στην Αποκάλυψη σε 7 πόλεις που υπήρχαν εκεί χριστιανοί, χριστιανικές κοινότητες. Σήμερα
Αυτά όλα είναι ψηλά ονόματα. Έχουμε μόνο επισκόπους χωρίς πίμνιο. Επίσκοπος Περγάμου, επίσκοπος Εφέσου. Αλλά δεν υπάρχει πίμνιο. Χάθηκαν οι τοπικές εκκλησίες και χάθηκαν και τα εδάφη. Χάσαμε το 40% της Κύπρου. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την Μακεδονία στα χαρτιά, την Θράκη επίσης, την Ήπειρο, το Αιγαίο, το μισό Αιγαίο. Από παντού καιροφυλακτούν έτσι να αρπάξουν. Και βέβαια το σχέδιο, το γνωρίζετε ως στρατιωτικός, είναι να μας φέρουν στην Ελλάδα το 1830, όπου τα σύνορα ήταν στο Σπερχιό, λίγο πιο πάνω από τη Λαμία. Αυτό είναι το σχέδιο για την Ελλάδα. Έτσι, γιατί πάντοτε οι εχθροί, οι προαιώνιοι εχθροί, ο διάβολος βέβαια, και από πίσω είναι τα όργανα του, οι μισιονιστές, θέλουν την Ελλάδα να μην υπάρξει, να διαλυθεί. Και αν σήμερα έχουμε πνιγή, ας πούμε, στους Μωαμεθανούς, αυτό είναι το σχέδιο. Η Ισλαμοποίηση της Ευρώπης, αλλά κυρίως της Ελλάδος, γιατί η Ευρώπη δεν τους φοβίζει πλέον. Η Ευρώπη έχει χάσει τον αληθινό Θεό. Η Ευρώπη πλέον είναι υποχείριό τους. Εκείνο που τους εννοιάζει είναι να φύγει η Ορθοδοξία, να πάψει να υπάρχει Ορθοδοξία και Ορθόδοξη Ελλάδα. Γι' αυτό μας πολεμούν. Επομένως, πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη μας, γιατί πώς πάντα... Πώς να αποφύγουμε τη νέα άλωση που έρχεται, πατέ μου, αυτό είναι και το στοιχείο ναι. της σημερινής κουβέντας, σε σχέση βεβαίως και παίρνοντας το παράδειγμα, γιατί η ιστορία διδάσκει, η δική μας ιστορία, της παλαιάς άλωσης, η οποία, όπως είπατε, ξεκίνησε από το 1204 και ολοκληρώθηκε το 1453. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν και τη νέα άλωση η οποία... Νομίζω υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση στον προφήτη Ισαΐα, να μην πούμε δικά μας λόγια. Το λέει το Πνεύμα το Άγιο. Του λέει στους Εβραίους, αλλά ισχύει και για μας. Ο νέος Ισραήλ της Χάριτος είναι οι Έλληνες. Είναι όχι μόνο οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι παγκοσμίως. Αλλά κατ' εξοχήν Ορθόδοξου κράτους, έτσι στη τριπλική του πλειοψηφία, είναι οι Έλληνες, η Ελλάδα. Λοιπόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας, εάν θέλετε, μιλάει ο Θεός δηλαδή δια του προφήτου, και εισακούσετε μου, εάν θέλετε και με ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αυτό είναι το κλειδί. Αν θελήσουμε και ακούσουμε τον Θεό, ακούσουμε δηλαδή τις εντολές του και τις στηρίσουμε. Αν μετανοήσουμε, αφήσουμε τα υγιεινά φρονήματα έτσι και την προσκόλληση στα πάθη και γυρίσουμε στον Θεό, τότε λέει θα φάτε τα αγαθά της γης. Και η γη βεβαίως δεν είναι μόνο, θα λέγαμε, η ηλική γη, αλλά είναι και η αιώνια πατρίδα, η βασιλεία του Θεού. Εάν δεν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχηρα εμάς κατέδεστε. Θα σας φάει μαχαίρι όμως, εάν δεν θελήσετε και δεν με ακούσετε. Εάν δηλαδή δεν μετανοήσετε. Είχε παρουσιαστεί η Παναγία σε έναν σύγχρονο Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Αναστάσιο τον Κουδουμιανό, και του πάρα πολύ στενοχωρημένη και του είχε πει ότι είμαι καταλυπημένη με τους Έλληνες για τις αμαρτίες που κάνουν, τις πολύ μεγάλες. Και ο Γέροντας την ρώτησε για ποιες κυρίως και είπε τρεις. Η πρώτη μεγάλη αμαρτία των σύγχρονων νεοελλήνων είναι η βλασφημία. Τρομερή αμαρτία. Και από ό,τι μαθαίνω και από τα παιδιά στο σχολείο, πλέον βλασφημούν και τα παιδιά του δημοτικού. Και τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και στο πανεπιστήμιο, δυστυχώς. Η πρώτη και μέγιστη αμαρτία. Η δεύτερη αμαρτία που έχουμε είναι οι εκτρώσεις, πάρα πολλές χιλιάδες. Και η τρίτη είναι οι παραφύσιν αμαρτίες, που δυστυχώς δεν μιλάμε για τους ομοφυλόφιλους, είναι πλέον καθεστώς μέσα στα ζευγάρια. Γιατί επικράτησε αυτό. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε και μια ιδιαίτερη εκπομπή, πάτερ μου, ακριβώς για τα αίτια και την αμαρτία, βασικά ως την κυρία αιτία. Στην κυρία αιτία, βεβαίως. Άλωσης της ρομπής, της σύγχρονης άλωσης. Βέβαια, και να δούμε ότι υπάρχει σε δύο επίπεδα. Η αμαρτία είναι πρώτον στο δόγμα, στην πίστη δηλαδή, και δεύτερον στο ήθος, στη ζωή. Τα οποία βέβαια είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας, κ. Τσελεγκίδης, είτε αμαρτάνεις στο δόγμα είτε στο ήθος, στη ζωή, είναι θέμα χρόνου δηλαδή μετά να αμαρτάνεις και στα δύο. Αν χαθεί η σωστή πίστη, χάνεται και η σωστή ζωή. Και αν χαθεί η σωστή ζωή, χάνεται και η πίστη. Σήμερα έχουμε χάσει την ορθή ζωή δυστυχώς, η πλειοψηφία των Ελλήνων, και είναι θέμα χρόνου, και το βλέπουμε, να χαθεί και η πίστη. Και να επικρατήσει ο οικουμενισμός, η πανθρησκεία, όπως ήδη υπάρχει στα σχολεία, έτσι, με τα βιβλία τα πανθρησκιακά και γενικώς, ας πούμε, στο λεγόμενο πνευματικό κόσμο. Πολύ εύκολα όλοι δέχονται τον οικουμενισμό και αυτές τις θεωρίες
περί πανθρησκείας και παγκοσμιοποιήσεως. Οπότε κινδυνεύει πάλι άμεσα η πατρίδα μας για μια νέα άλωση, η οποία θα λέγαμε όχι κινδυνεύει, έχει ήδη γίνει, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Κάποιοι ακόμα αντιστέκονται, υπάρχει το λίμα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και αυτό το λίμα είναι η ελπίδα του έθνους. Και αυτό το λίμα, το υπόλοιμα, το καλό υπόλοιμα των Ορθοδόξων, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να σταθούμε γερά και να πολεμήσουμε, και είναι βέβαιο ότι θα νικήσουμε. Ποιο γιατί... είναι το μήνυμα που στέλνετε το μήνυμα... οι Έλληνες σήμερα, οι οποίοι χρειάζονται έτσι... Το μήνυμα είναι ενισχυθούν. Αυτό που έλεγε ο Χριστός μας και ότι είμαι ως πρόδρομος, μετανοείτε. Και πρώτος εγώ που τα λέω, αν μετανοήσουμε θα σωθεί η πατρίδα. Πρώτα θα σωθεί ο λαός, έτσι ο καθένας προσωπικά, αλλά και μετά και σύνολη η πατρίδα. Ας θυμηθούμε αυτό που είπε ο Θεός τον Αβραάμ, το μεγάλο πατριάρχη. Αν υπήρχαν 10 δίκαιοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, και δεν ήταν μόνο 2 πόλεις, ήταν 5 πόλεις, οι οποίες είχαν πέσει στην ομοφιλοφιλία, έτσι, στην ανηθικότητα, τη σαρκική, θα σωζόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι. Έτσι και ο Άγιος Πορφύριος επίσης έλεγε ότι μπορεί να υπάρχει μια πόλη, λέει, με 500.000 κατοίκους και ένας ασκητής από ψηλά να προσεύχεται για όλους αυτούς. Σας βεβαιώνω, λέει, ότι αν αυτός ο ασκητής προσεύχεται σωστά, έτσι σώζει ο Θεός για χάρη αυτού νου τις 500.000. Πόση σημασία έχει δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πραγματικά του Θεού, έστω λίγοι, αυτοί σώζουν όλο το έθνος για χάρη αυτών των λίγων, ο Θεός σώζει και τους υπόλοιπους. Οπότε έστω και λίγοι να πάρουμε αυτό το μήνυμα, θα σωθεί η πατρίδα. Αλλά φοβάμαι ότι έχουμε λιγοστέψει πάρα πολύ και έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ αυτοί που αληθινά μετανοούν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκοσμίκευση και στον κλήρο και στο λαό σήμερα. Έτσι, μια προσπάθεια να συμβιβάσουμε κόσμο και Χριστό, κοσμική ζωή και χριστιανική ζωή. Υπάρχουν ομοιότητες, Πάτερ μου, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, της σημερινής παρακμιακής κατάστασης που μας οδηγεί σε μια νέα άλωση με την τότε περίοδο που οδήγησε στην άλωση της Ρωμανίας? Πάρα πολλές ομοιότητες. Υπάρχουν συγγραφείς που περιγράφουν την ηθική κατάπτωση της Κωνσταντινούπολεως στα χρόνια πριν την άλωση. Έχουμε τις κοπέλες, όπως λέει ένας συγγραφέας, να ντύνονται σαν πόρνες. Έχουμε τους πλούσιους της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι να μην θέλουν να δώσουν ούτε ένα νόμισμα για να συντηρηθούν τα τείχη της πόλης. Και η πόλη έμοιαζε, λέει, σαν ένα σταθρωμένο καράβι, έτοιμο να διαλυθεί, ενώ η απειλή ήταν άμεση και μπροστά στα τείχη. Και βεβαίως το χειρότερο από όλα, έχουμε μια προδοσία της πίστεως. Όπως και τότε, έτσι και τώρα. Έτσι, η πίστη μας προδίδεται σε πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο του οικουμενισμού, έτσι. Στο επίπεδο, και τώρα το τελευταίο, αυτό που έγινε με την αναγνώριση του Ουκρανικού, της ψευδοεκκλησίας, έτσι, της Ουκρανίας. Αυτό που έγινε στο κολυμπάρι της Κρήτης, που είναι πάλι μια ψευδοσύνοδος που αναγνώρισε τον οικουμενισμό ουσιαστικά. Αυτό είναι μια προδοσία της πίστεως. Και όλα αυτά σίγουρα έχουν συνέπειες και θα έχουν συνέπειες αν δεν τα πάρουμε πίσω, αν δεν μετανοήσουμε. Ευτυχώς που δεν συμφωνούν όλοι οι Ορθόδοξοι, υπάρχουν οι αντιδρώτες, όπως και σε εκείνα τα χρόνια υπήρχαν οι άνθρωποι που αντιδρούσαν στην προδοσία της πίστεως. Βεβαίως, να μην πούμε ίσως περισσότερα αν συμπληρώθηκε ο χρόνος, να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Σάββας Αγιορείτης, πνευματικός της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, θεολόγος, βαθύς γνώστης, συγγραφέας και μαχητής της Ορθοδοξίας και ομολογητής. Τον ευχαριστήσουμε πολύ. Μας δώσατε κουράγιο, αλλά μας τονίσατε και το μήνυμα μας δώσατε μέσα από τη σύγκριση της παλιάς και της νέας άλωσης, τι πρέπει να κάνουμε, ποια πνευματικά αντισώματα πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή πάλι η Ελληνοορθοδοξία. Αμήν, να δώσει ο Θεός και εμείς να το δεχτούμε, το μήνυμα της μετανοίας για να σωθεί η πατρίδα. Αμήν.